Δεν μου αρέσει εγώ με μια δημοσιογράφο που παρετείται από την εκπομπή τη μελέτη. Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω, γιατί ε, ρώτησα για να καταλάβω τι ακριβώ έχει γίνει, γιατί εγώ δεν το ξέρω τι παρετήθηκε, ήταν ότι αρνήθηκε να εργαστεί. Εμεί εδώ στο κανάλι λειτουργούμε ω εξή. Έναν μήνα βγαίνει ο ρεπόρτερ έξω, κάνει τεστ COVID, ξαναμπαίνει μέσα. Από ό,τι πληροφορήθηκα κι εγώ, γιατί δεν ασχολούμαι με την εκπομπή τη μελέτη, έφτασε η σειρά τη Μιχαλίδου να βγει έξω. Δήλωσε στη διεύθυνση του ΑΛΦΑ ότι το θεωρεί υποτιμητικό να βγει έξω να κάνει ρεπορτάζ. Έτσι μου έχουν πει. Αν μου έχουν πει λάθο, σα λέω κι εγώ λάθο. Και συνεχεία παρετήθηκε. Εγώ πώ εμπλέκομαι, ρε παιδιά, για πείτε μου. Εγώ, εγώ, εγώ με την Τίνα συνεργάζομαι τρία χρόνια. Ε, Καλή συνεργασία ήταν. Ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Ποτέ δεν μιλάω για μια κυρία αρνητικά. Εγώ πώ εμπλέκομαι, για πείτε μου. Δηλαδή, εγώ τη δουλειά έχω με την εκπομπή τη μελέτη και με το γεγονό ότι η διοίκηση του Α που έχει πρόεδρο. Διευθύνοντα σύμβουλο, διεύθυνση ειδήσεων ενημέρωση, αποφάσισε το ότι πρέπει οι ρεπόρτερ για ένα μήνα να είναι έξω, να κάνουν τεστ COVID και να μπαίνουν μέσα. Η άλλη κορόιδα είναι που βγήκαν έξω. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που αναφέρεται στο πρόσωπό σα για μια έντονη ηλεκτρική συμπεριφορά, ακόμα και για εργασικό bullying έχει ακουστεί. Ακούστε. Το bullying είναι μια σοβαρή κατηγορία και πρέπει να αποδεικνύεται. Περιμένω να δω αποδείξει. Διότι αν δεν αποδειχθεί το bullying από όποιου το αναφέρουν δημοσίω. Τότε υπάρχει ένα άλλο αδίκημα που λέγεται συκοφαντική δυσφήμιση. Εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα. Ούτε αυτό είναι ομιλία. Γιατί εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία. Ένα στοιχείο που να μιλάει για bullying. Με θεωρείτε ηλίθιο, σα μοιάζει ηλίθιο, σε ένα χώρο με 150 άτομα, να θέλω να κάνω bullying και να κάνω bullying. Λοιπόν, να την τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Να τελειώνουμε το καραγκιζουλίκη. Καλή πορεία στην κυρία Μιτυχαηλίδου, εκεί που έχει πιάσει ήδη δουλειά. Ε, από ό,τι λένε πάλι οι φήμε. Ε, να σταματήσει να ασχολείται με το όνομά μου. Εγώ βλέπετε, μιλάω έτσι, δεν μιλάω μέσω διαρροών, ποτέ. Γι' αυτό και άρχισα να μιλάω όταν σταμάτησαν οι διαρροέ. Τρία χρόνια λοιπόν, εγώ τρία χρόνια είμαι τρελό και τη κάνω μπούλινγκ. Και παρατήθηκε σήμερα, που εγώ την έβαλα στην Λεονόρα Μελέτη, που η Ελεονόρα Μελέτη αμφισβήτησε την απόφασή μου αυτή, όταν ε, ανακατευόμενα την εκπομπή, διότι είχε ακούσει άσχημα λόγια για την Τίνα τη Μιχαλίδου και τη λέω: Μπορεί, κάνει για τη δουλειά σου. Λίγο έλεγχο θέλει. Κάνει για τη δουλειά σου. Πάρτινα, ρε παιδί μου, πάρτινα. Πού είναι δηλαδή, το bullying; σε ποιο σημείο, τι ακριβώ, τι έχει στου διαδρόμου, τι σα είπε η Τίνα Μιχαηλίδου που έκανε διαρροέ ότι έχει γίνει στου διαδρόμου. Για πείτε μου να μάθω κι εγώ. Για να μιλάμε ανοιχτά πια, για τα παιχνιδάκια εγώ τα ξέρω. Τα γνωρίζω πολύ καλά τα παιχνιδάκια. Και αυτή τη στιγμή διαπράττονται ποινικά αδικήματα. Μιλάμε ότι εγώ με το θύμα μπούλινγκ, συκοφαντική δυσφήμιση λέγεται δώστε μου ένα στοιχείο για bullying. Bullying σημαίνει άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας. Είτε από ένα πρόσωπο ισχυρότερο, είτε από ομάδες. Θέλω στοιχεία για το πότε ασκήθηκε σωματική ή ψυχολογική βία. Αλλιώς είναι συκοφαντική δυσφήμιση. Επειδή τώρα παίζουμε με το κούτελό μου και παίζουμε και με το ήθος μου, στοιχεία παρακαλώ. Εγώ μπορώ να αρχίσω να μιλάω με στοιχεία από σήμερα μέχρι αύριο το πρωί. Τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει και να επικαλούμε μαρτυρίε, SMS, mail. Εγώ όταν μιλάω πάντα έχω μάρτυρε. Το παιχνιδάκι το ξέρω, παιδιά. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Λοιπόν, εγώ με την εκπομπή τη μελέτη, όπω έχω πει εδώ και τρει εβδομάδε, λοιπόν, δεν έχω καμία σχέση. Άμεσα υπεύθυνη για την εκπομπή τη μελέτη, και είναι η πρώτη φορά που το λέω, είναι η Διεύθυνση δίσεων και Ενημέρωση. Δεν έχω καμία σχέση με τη μελέτη και δεν έχω καμία σχέση με όσου παρετούνται, απολύονται, ουδέμια σχέση. Κόντρα υπάρχει με την κυρία Μελέτη ή με συνεργάτε τη. Με την κυρία Μελέτη και με συνεργάτε τη, και να υπάρχει κόντρα δεν σα το πω. Αυτή τη στιγμή έχω να σα πω ότι δεν έχει γίνει κανένα καυγά. Mm -hmm. Κανένα καυγά. Διαφορετικέ απόψει βεβαίω υπάρχουν. Πεχνιδάκια βεβαίω έχουν γίνει γιατί έγινε να τσουβάλει διαρροέ. Mm -hmm. Η Ελεονόρα είναι ικανότατη, θα πάει μια χαρά σχεδιάζει την εκπομπή τη, συντονίζει την εκπομπή τη, φαίνεται ε, και η στροφή στα θέματα που είναι περισσότερο τη αρεσκία τη. Μπράβο τη. Αν χρειαστεί βοήθεια, την έχει απλόχερα, αρκεί να ζητηθεί. Θα ήθελα να σα ρωτήσω για τα υπονόμενα που ακουστήκαν το Σαββατοκύριακο. Ποια υπονούμενα. Πώς... Και για το τραγούδι με τα ξημερώματα και τα δικαιώματα, αλλά και με τη στάση σώματο. Ποια ξημερώματα και ποια στάση σώματο. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εσεί οι ψυχαγωγικοί μπορείτε να μα ξεσκίζετε εμά του ενημερωτικού και να μην μιλάμε. Εμεί πλάκα δεν μπορούμε να κάνουμε. Στην κυρία Σκορδά αναφερόμουν. Και κάποιε άλλε κυρίε που για πλακίτσα στηρίζονται, ανεβαίνουν σε πάγκου. Γιατί πρέπει να βρίσκουμε κάτι αρνητικό πίσω από το χαβαλέ και την πλάκα. Μπορείτε να δικαιούστε να κάνετε χαβαλέ. Τι λέμε τώρα, ρε. Σοβαρα, Σοβαρολογείτε. Πλάκα μου κάνετε. Τι θε, Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχω σκοτωθεί με τη μελέτη. Ε, έχω σκοτωθεί με την Τίνα τη Μιχαηλίδου. Τι με θέλει το κανάλι εμένα. Κάνω bullying. Εκθέτω το κανάλι. Εμένα τι με χρειάζεται. Πόσα χρόνια με βλέπει στην τηλεόραση. Και μην το κόψει αυτό. Και μην το κόψει. Γιατί 91, από το 95 Μάλιστα. και μετά σίγουρα. Μάλιστα. Εσύ πόσα χρόνια έχουμε συνεργαστεί, 20, 20 και βάλει. Έχετε ακούσει ποτέ να κάνω bullying ή να είμαι βίαιο ή να πλακώνομαι στο ξύλο. Εσύ έχει ακούσει ποτέ. Okay. Εσύ έχει ακούσει ποτέ. Okay. Τώρα ξαφνικά έγινα βίαιο. Μου βγήκε μια βιότητα και τρώω και κόσμο. Του τρώω όλου. Όλου θα του φάω. Πέστε του κυρίου Μίχα να μου δώσει ένα στοιχείο. Σήμερα μάθα το επώνυμό του. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω Πάρε εδώ, ρε παιδί μου, δεν πολύ βλέπω. Σήμερα έμαθα γιατί είδα στην τηλεόραση ότι παρατήθηκε η Τίνα. Ένα στοιχείο ότι έχω κάνει bullying. Ένα. Αλλιώ θα ζητήσει μια συγγνώμη. Εγώ ζητώ μια συγγνώμη. Εγώ δεν είμαι από αυτού που πάνε στα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμιση. Με του συναδέλφου καθαρίζω με πολύ ευγενικό τρόπο. Μια συγγνώμη δημοσίω σε μένα με καλύπτει. Αλλιώ, αν δεν έχει στοιχεία, θα παραθέσω εγώ. Και τότε θα κλάψει κάθε επικραμένο. Γιατί ξέρω και ποιοι έχουν κάνει τι διαρροέ και πού τι έχουν δώσει. Και ξέρω και το παρεάκι τη Αράχοβα που πηγαίνουν και κάνουν μαζί διακοπέ και το παιχνιδάκι που στείλουν και τα τυχήματα που είχαν με τα σνόμι. Καλά τα λέω, τα Snowmobile. Τα γνωρίζω όλα. Μην κοιτάτε που δεν μιλάω. Μπορεί να μην μιλάω, τώρα καλά παραμίλησα, αλλά με συγχωρείτε και η υπομονή έχει τα ωριά του. Να το τελειώσουμε παρακαλώ αυτό. Εγώ δεν θα ξαναμιλήσω σε κανέναν. Ναι. Το παιχνιδάκι τελείωσε. Φτάνει πια το μπούλινγκ σε ένα παλαιό συνάδελφο. Τέλος το μπούλινγκ. Άντε για χαρά, καλά παιδές. Φιλιά.